Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα ξεκινάμε ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, 5η 6 του μηνός, 6 Σεπτεμβρίου 2018. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Τρόπο επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26, blueliberopapakiyahoo.gr, το mail μας, επαναλαμβάνω, blueliberopapakiyahoo.gr. Σήμερα είναι για μας που αγαπάμε αυτό το κορίτσι μια ιδιαίτερη μέρα, αυτό το κορίτσι που μας άφησε τον Γενάρη, πέρα από τα αθλητικά, μιλάω τώρα. Και Χρήστο, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που αγαπά την Ντολόρες και δεν σκέφτεται τη σημερινή ημερομηνία που είναι τα γενέθλιά της. Θα τα γιορτάζαμε, αλλά να είναι καλά εκεί που είναι. Σε πολύ λίγο θα ακούσετε τι δήλωσε εδώ στην ώρα για μπλε ο προπονητής του Ηρακλή, ο νέος προπονητής του Ηρακλή, ο κύριος Αλέκος Βοσνιάδης. Τούτη την ώρα δεν είναι εφικτό να τον ακούσετε ζωντανά, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη η προπόνηση της ομάδος. Γι' αυτό και ήρθαμε νωρίτερα, το μεσημέρο απόγευμα, που λέει και ένας φίλος. Και κάναμε τη συνέντευξη, την ηχογραφήσαμε. Σε λίγο θα ακούσετε το ηχητικό απόσπασμα, περίπου 15 λεπτά της ώρας, τα είπαμε με τον νέο προπονητή του Ηρακλή. Για πολλά, έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Ειδήσεις δύο έχουν προκύψει σήμερα, μία για τα διοικητικά, μία για τα μεταγραφικά. Για τα διοικητικά, την άλλη Πέμπτη τελικά θα εξεταστούν, θα συζητηθούν, όπως θέλετε πείτε το, οι φάκελοι των δύο υποψηφίων, των δύο ενδιαφερόμενων για την ΠΑΕ Ηρακλής, του Καρίμ Σαλάχ Σορούρ και του Τόμ Παπαδόπουλου. Του Τόμ Παπαδόπουλου και του Καρίμ Σαλάχ Σορούρ. Είδες, βλέπεις, βάζω και τα τρία, γιατί μου αρέσει να λέω και το μεσαίο του όνομα του συγκεκριμένου Αιγύπτιου. Τώρα δεν ξέρω, άλλο το έχει όνομα, άλλο το έχει επίθετο, δεν ξέρω τι φάση γίνεται. Σαν τη Βραζιλία πρέπει να είναι Χριστομεγή στην Αίγυπτο. Κουβαλάν καμιά δεκαριά μαζί του. Μικρή σημασία. Λεπτομέρειες. Την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη για τον Παπαδόπουλο αναμενόμενο. Γιατί χθες κατέθεσε το φάκελό του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Να σα πω την αλήθεια για τον Σορούρ. Μου κάνει λίγο εντύπωση το ότι δεν συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί υποτίθεται είχε μαζέψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα τις προηγούμενες μέρες και σήμερα, 6 του μηνός, θα μαθαίναμε νέα. Και οι δύο οι περιπτώσεις θα εξεταστούν την επόμενη Πέμπτη, μιας και σήμερα δεν υπήρχε σε αυτό που λέμε ημερήσια διάταξη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ως γνωστόν όλα αυτά τα χρόνια η ΕΕΑ συνεδριάζει ημέρα Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη. Προκύπτει σήμερα ότι δεν προχωρά η μεταγραφή του Μιχάλη Μπαστακού. Φαίνεται ότι ο Μπαστακός επιθυμεί να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, γιατί από ό,τι φαίνεται, σε αυτό το αλλού παίρνει περισσότερα χρήματα. Θα είμαι ευγενικός. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Θα πω αυτό το κλισέ στο τέλος, Χρήστο μου, τα συμπεράσματα δικά σας. Απλά θα θυμίσω δύο πράγματα. Πέρυσι, πριν πάει, και αυτό που λέω είναι για το έξω αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό ο Μπαστακός βοήθησε πολύ την ομάδα πρόπερση στη Super League. Με τα γκολ του, με τις εμφανίσεις του, όσο χρόνο και αν αγωνίστηκε, ήταν σημαντικός. Και μπράβο του. Πέρυσι λοιπόν, όταν και μοίραζε δεξιά και αριστερά ότι έχει δεθεί με τον Ηρακλή και θέλει να επιστρέψει, και έκανε και κάτι ψιλοαναρτήσεις στα social media εκφράζοντας αυτή την επιθυμία. Στο τέλος αποφάσισε ότι δεν θέλει να παίξει την τρίτη εθνική και πήγε στον Άρη. Στον Άρη που δεν έπιασε και πολύ, έτσι δεν είναι, Χρήστο, νομίζω δεν ακούμπησε. Λίγες συμμετοχές, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχε. Μία, δύο, κάπου εκεί. Και φτάσαμε στο φέτος που πάλι έκανε το ίδιο λάθος. Δεν γίνεται επαγγελματίας ποδοσφαιριστής πριν τρεις μέρες. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχει κόσμος και λέει: καλά, εσείς δεν μας λέγατε για τον Μπαστακό. Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Να σας θυμίσω ότι ο ίδιος ο Μιχάλης ο Μπαστακός, πριν τρεις μέρες περίπου, στο δικό του προφίλ, στα δικά του social media, έγραψε It's coming home. Το θυμάστε? Είχε βάλει τη φωτογραφία του από τον γκολ με τον ΠΑΟΚ, τον πανηγυρισμό του, με τη φανέλα του Ηρακλή και έγραψε ότι επέστρεψε. Ή ότι επιστρέφει, όπως θέλετε. Δεν φταίει κανένας μας. Όταν ο ίδιος ο παίκτης γράφει It's coming home και home εννοεί τον Ηρακλή
Και σήμερα που βρέθηκε στο home, στο σπίτι, τι είπε, ότι θέλει να πάει αλλού. Ας πάει. Δεν, ο Ηρακλής είναι τόσο μεγάλος σύλλογος που κανένας παίκτης, κανένας προπονητής, κανένας πρόεδρος, κανένας, όλοι μας ήμασταν αλώσιμοι. Είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλους. Και φυσικά δεν θα τα βάψει μαύρα γιατί ο Μπαστακός αποφασίζει αυτό που αποφάσισε. Ναι, για την Τρίτη Εθνική το είπα. Και με στη μεταγραφική πέρα του Ιανουαρίου ήταν αρνητικό, συμπληρώνει ένας φίλος που επικοινώνησε. Αυτό που καταγράφω αυτή τη στιγμή και επαναλαμβάνω τα συμπεράσματα είναι δικά σας, είναι ότι πριν τρεις μέρες ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έγραψε στο προφίλ του «It's coming home». Να κάνουμε μετάφραση, Χρήστο. Έρχεται σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει. Σπίτι χαρακτηρίζει τον Ηρακλή. Και σήμερα στο σπίτι του κλώτσισε. Ήθελε άλλα λεφτά. Θέλει να πάει αλλού. Επαναλαμβάνω, ας πάει. Ο Ηρακλής ούτε θα κλάψει, ούτε θα τα βάψει μαύρα. Και αν έρθει ο Κλέιτον, ούτε θα το θυμόμαστε. Με Περόνε, Ρόβα, Χασομέρι και Κλέιτον που γίνεται και κρυφό φορ. Που για τον Βραζιλιάνο δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη. Έτσι είναι ανοιχτό το θέμα. Την καλησπέρα στον καλό μου φίλο τον Κωνσταντίνο από την Αθήνα που μας ακούει, που μου γράφει αφού λέγεται Σαλάχ, καλός θα είναι. Εντάξει. Το ότι έχουν ίδιο όνομα δεν σημαίνει τίποτα, Κωνσταντίνε μου. Ο Μοχάμετ Σαλάχ είναι άλλη περίπτωση. Καμία σχέση. Πεχτάρα, τελείωτη. Λοιπόν, πάμε, Χρήστο μου, να ακούσουμε. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Αλέκο Βοσνιάδη, τον νέο προπονητή του Ηρακλή. Στην κουβέντα που είχαμε νωρίτερα, τον ηχογραφήσαμε γιατί επαναλαμβάνω ότι την ώρα η ομάδα προπονείται και δεν ήταν εφικτό να τα πούμε ζωντανά. Τι μίλησε, τι δήλωσε, συγγνώμη, εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον νέο προπονητή του Ηρακλή, τον κύριο Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Coach, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλή αρχή, καλή δύναμη και καλώς ήρθες στον Ηρακλή. Καλώς σας βρήκα και είναι χαρά μου που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα. Έγινε πραγματικότητα τελικά αυτό που τα προηγούμενα χρόνια δεν γινόταν. Πολύ χαρούμενος, το λέω και πάλι, που ήρθε η στιγμή να προπονήσουμε και τον Ηρακλή. Είναι κάτι που σας γεμίζει περισσότερο από όλα στην προπονητική σας καριέρα, ότι είναι και ο Ηρακλής πλέον. Βάζετε έναν ή σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Δεν το συζητάμε. Εξ' άλλως εμείς μεγαλώσαμε απέναντι. Το Κωνσταντζόγλου ήταν διοικητικός μας από την Τριάνδρεια. Είμαι πολύ κοντά εκεί. Ήρθε η στιγμή να λάβω μια μεγάλη ομάδα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες που έχω στην καριέρα μου. Το σημαντικό θα είναι να έχουμε καλή χρονιά και να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που πρέπει να είναι. Βλέποντας κανείς τι έχετε πετύχει όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά με τις τρεις ανόδους... Διχάσατε στα χαρτιά με τον Απόλλωνα Αθηνών. Ναι. Πήραμε τη θέση που έπρεπε και τελικά σώσαν το Λεβαδιακό και τη χρονιά που είχε ανέβει και ο Ηρακλής. Βεβαίως, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Έχουμε μία που μας συγκλέψανε. Τέσσερις, να τις πούμε αγωνιστικά. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι πολλά τα χρόνια μεταξύ τους η κάθε μία. Και αν ρωτούσα λοιπόν τι είναι αυτό που έχει ο Αλέκος ο Βοσνιάδης, ποιο είναι που κάνει τον Απόλλωνα να ανεβαίνει, την Νίκη Βόλου να ανεβαίνει, την Κέρκυρα να ανεβαίνει, τον Ηρακλή θέλω να πιστεύω να ανέβει και ο Ηρακλής. Τι είναι αυτό που έχετε? Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ξεκάθαρες επιλογές και πάνω απ' όλα στις κρίσεις να μπορείς να έχεις την ηρεμία να την διαχειριστείς, γιατί και στον Απόλλωνα και στην Κέρκυρα και στην Νίκη Βόλου και πάλι στον Απόλλωνα υπήρχε περιπτώσεις μέσα στη χρονιά που είχαν στραβώσει. Αν δεν είχαμε εκεί την ηρεμία να ηρεμήσουμε όλο το περιβάλλον και να έχουμε καλή συνέχεια, να φανταστείτε την πρώτη χρονιά του Απόλλωνα, τότε που ήταν, το λέω πάντα, ότι ήταν το πιο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, σε δηλαδή πολλές ομάδες, μεγάλες ομάδες εκείνη τη χρονιά, ναι. Με πολύ κόσμο από πίσω, δηλαδή ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Ο Απόλλων λοιπόν από το site που ήταν, γιατί ο στόχος τότε ήταν να σωθούμε,
Τέλος Δεκεμβρίου ήταν πρώτος. Είχε αποκλείσει και σε διπλά παιχνίδια και τον Όφη που ήταν της Super League. Το Δεκέμβριο είπαμε να ενισχύσουμε την ομάδα. Εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν 3 κακά αποτελέσματα πάνω στην αλλαγή της ομάδας. Αν εκεί δεν υπήρχε ηρεμία, σε καμιά περίπτωση η ομάδα θα μπορούσε να... Για να μην σε πάρει από κάτω, έτσι. Ακριβώς. Εκεί και η διοίκηση και η πλευρά δική μας ηρεμήσαμε την κατάσταση και μετά ήρθαν 12 ή 13 νίκες συνεχόμενες και ο Απόλλωνας στην κατηγορία. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, και κυρίως τώρα που υπάρχει και μεγάλη πίεση από μια ομάδα που ξέρεις, όταν λέμε είναι μονόδρομο στο να αλλάξουμε κατηγορία, υπάρχει πίεση του κόσμου για να επιτευχθεί αυτό. Τώρα θέλει μεγαλύτερη ηρεμία, όταν κάτι θα είναι τραβώσει και με την εμπειρία που έχουμε πιστεύω ότι θα φέρουμε πάλι στην κατηγορία. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έχει τον Παύλο Μυροβορίδη που στα τελευταία 5 χρόνια έχει 4 ανόδους. Τον Αλέκο Βοσνιάδη που έχει 4 αγωνιστικά ανόδους. Παίχτες που ξέρουν πάρα πολύ καλά να παίζουν στη Σούπερ Λίγκα, όχι στη Β' Εθνική. Υπάρχει κάτι που λείπει για να έρθει η επιτυχία? Η συμπαράσταση του κόσμου. Δεδομένη, σας την υπογράφω. Το σημαντικό, η θετική αύρα που έχουν δημιουργήσει, ξέρετε αυτό που λέμε με το μπρο άνοιγμα, να φυσήξεις για να σμπρώξεις την ομάδα. Ναι. Ποτέ, και βλέπουμε και τι τράβηξαν και κάποιες άλλες ομάδες για να ξεκολλήσουν από αυτές τις κατηγορίες. Ο Άρης έκανε 2 χρόνια στη Γάμα, 2 χρόνια στη Βήτα, που φανταζόντουσαν όλοι ότι χρόνο θα πάρει κατηγορίες. Είναι πολύ σημαντικό, λέω πάντα εγώ, ότι υπάρχει στην καθημερινότητά μας και γύρω μας, να βγάζει αυτή τη θετική αύρα που να σμπρώχνει την ομάδα και να την κάνει να αισθάνεται και να υπάρχει ο ενθουσιασμός που πρέπει και το κυριότερο να υπάρχει υπομονή ότι το δύσκολο είναι δίπλα μας. Πιστεύω ότι μετά ο Ηρακλής δεν έχει αφήσει κάτι. Αν με το καλό τελειώσουν και τα διοικητικά και αποκτήσει και το αγωνιστικό την ηρεμία του, πιστεύω ότι όλοι μαζί τον κόσμο και με την διοίκηση και τους παίκτες θα μπορέσουμε να φέρουμε την ομάδα στο παραπάνω και το. Μιας και το αναφέρατε, όλο αυτό που υπάρχει τις τελευταίες μέρες, το διπλό ενδιαφέρον με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Σορούρ, με τις επαφές που γίνονται, με την σχετική αγωνία για να μπουν τα χρήματα και το μετοχικό κεφάλαιο, φαντάζομαι είναι γνωστά και σε εσάς πράγματα, όπως και τους ποδοσφαιριστές. Θεωρώ είναι δύσκολο κάτι τέτοιο να μην μπει στα αποδυτήρια. Σίγουρα εύχεστε να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι, για να... Εννοείται. Πιστεύω ότι όταν υπάρχει μια διοίκηση η οποία μπορεί να βάλει πράγματα σε τάξη και την ομάδα την ηρεμή και δημιουργεί ένα περιβάλλον γύρω της ασφαλής, είναι πολύ σημαντικό να τελειώσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, να τελειώσει το διοικητικό και να μπορέσει η ομάδα ήρεμα να ασχοληθεί με το αγωνιστικό και με αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε πραγματικά εμείς οι προπονητές και οι παίχτες, με τις υποχρεώσεις μας που είναι μπροστά μας και το πώς στο τέλος θα έχουμε κάνει τέτοια συγκομιδή να μας οδηγήσει στην παραπάνω κατηγορία. Κύριε Βοσνιάδη, να επιστρέψω λίγο στο αγωνιστικό. Σας ανησυχεί καθόλου το ότι η ομάδα δεν έκανε όλοι μαζί προετοιμασία? Τι θέλω να πω, ανέβηκε στο βουνό στα 3-5 πηγάδια άλλη ομάδα. Κατέβηκε άλλη ομάδα, προσθέθηκαν και άλλοι ποδοσφαιριστές και σίγουρα για όλα αυτά και για τον κύριο Μπαξεβάνο που προηγήθηκε, αλλά και για εσάς πόσο μάλλον τώρα θα είναι πολύ δύσκολο έτσι, να διαχειριστείτε όλο αυτό. Κοιτάξτε, έτσι όπως πήγε το καλοκαίρι, ξεκίνησε μια ομάδα, εμφανίστηκε και ο Παύλος Μυροφορίδης, άλλαξαν τα δεδομένα, κάποιοι παίχτες φύγανε, επαναρχιστήκαν ποδοσφαιριστές, άλλη ομάδα ξεκίνησε να προπονείται, άλλη συνεχίζει. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα αυτή η οποία μαζεύτηκε μετά μέχρι και τις 15 Αυγούστου, είμαστε λίγο μετά τις 15 Αυγούστου, είναι στην τέταρτη εβδομάδα που έρχεται. Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι που είχε να διαχειριστεί και ο κ. Μπαξεβάνος και τώρα εγώ. Δεν θα μείνουμε σε αυτό όμως, δεν μπορείς να μένεις σε δικαιολογίες. Εμείς ξέρουμε ότι και αύριο να αρχίσει το πρωτάθλημα και την επόμενη μέρα να αρχίσει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αρχίσουμε τη συγκομιδή και τα αποτελέσματα που πρέπει να παίρνουμε. Άρα είναι καλό που πάμε για 29 Σεπτεμβρίου μάλλον, Εντάξει, είναι κέρδος. Αλλά να ξέρετε ότι δεν θα με ανάρχιζε και την άλλη εβδομάδα. Υπάρχει και το κύπελλο 16. Θα το δούμε και αυτό. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
Αλλά σίγουρα ξέρω ότι βρίσκομαι σε μια ομάδα που πολλή δικαιολογία δεν περνάει, χρόνο δεν θα με δώσουν. Αυτά λίγο πολύ τα γνωρίζω, γι' αυτό σας λέω εδώ. Μεγάλωσα εδώ, ζω, ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Σίγουρα θα χρειαστούμε πολύ δουλειά. Σίγουρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε από την πρώτη μέρα, από το πρώτο αποτέλεσμα, την νίκη. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα λέμε πολλά, δεν θα δικαιολογούμε και πολύ. Θα μείνουμε αποκλειστικά στο πώς θα φτιάξουμε γρήγορα την ομάδα μας, να καταλάβει τι ακριβώς θέλουμε για να είναι όσο έτοιμη γίνεται το ξεκίνημα. Και αυτό που θέλω να μείνει στο τέλος, γιατί το λέω πάντα, στον Ηρακλή ήρθα και δεν θα μείνω στο μυαλό των φιλάθλων από τις ατάκες μου. Ούτε Ηρακλόγιες δοφροσύνη θα πουλήσω, ούτε παραπάνες και πράγματα θα κάνω. Τα αποτελέσματα. Επαγγελματίας, προπονητής, να δουλέψω και να πετύχω. Και από εκεί και μετά ας με αγαπήσουν ή ας με αποδεχτούν μέσα από τα αποτελέσματά μου και από τη δουλειά μου. Τα πολλά λόγια και τα παραπανήσια σίγουρα δεν θα τα κάνω ποτέ. Έχετε και μία πρόκληση μαζί σας επίσης και εσείς και όλη η ομάδα που σημαίνει ότι η πρωτιά ανεβαίνει και για το δεύτερο δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι και αυτό κάτι, έτσι. Στόχος μας είναι να βγούμε πρώτοι, το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ποια ομάδα από πάνω θα θέλει να παίξει με την Ηρακλή με μπάρος. Τι δεν δουλεύει. Φαντάζομαι λοιπόν, καμία. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να βγούμε κατηγορία. Να μην, γι' αυτό λέω, να μην λέμε και πολλά μεγάλα λόγια, αλλά να πάρουμε και την απέναντι μεριά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε μπροστά μας δύο θέσεις. Βγάλουμε την ομάδα, ευχή μας είναι να βγει στην πρώτη. Από εκεί και μετά θα πάμε στη θέση που πρέπει να είμαστε. Μεταγραφές θα δούμε. Μαθαίνω ότι με τον Μπαστακό δεν προχωρά, του Κλέιτον είναι ανοιχτό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε κάτι από αυτού. Κοιτάξτε, είμαστε μια γεμάτη ομάδα. Και το ρόστερ είναι εξαιρετικό, δηλαδή εδώ θα στριμωχθούν οι ποδοσφαιριστές τώρα που σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της κατηγορίας θα παίζανε βασικό τόπο. Αυτό είναι το η δυσκολία του Ηρακλή. Πολύ καλή ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση. Γρήγορα να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό που λέμε εμείς, να βρούμε τη χημεία μας. Να καταλάβουν και τα παιδιά ότι παίζοντας σε ένα μεγάλο σύλλογο δεν είναι να βάλω τον εαυτό μου πάνω από την ομάδα, αλλά να τον έχω κάτω από την ομάδα. Όποιος το καταλάβει, το καταλαβαίνει γρήγορα, το αντιλαμβάνεται γρήγορα και μας βοηθάει γρήγορα. Όποιος δεν το καταλάβει, θα έχει πρόβλημα. Δεν θα δούμε τι θα κάνουμε. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι είμαστε μια γεμάτη ομάδα. Mm-hmm. Αν έρθει κάτι, θα είναι κάτι εξαιρετικό. Θα προσφέρει το κάτι παραπάνω, λέτε έτσι. Εννοείται. Ότι έρχομαι και προσφέρω κάτι εξαιρετικό. Είναι μια γεμάτη ομάδα, Ηρακλής. Δεν έχουμε, πιστεύω, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Το είχα συζητήσει πρόσφατα στην εκπομπή και με τον κύριο Μπαξεβάνο ότι αυτό το άγχος δεν υπάρχει. Το να κοιτάς στον πάγκο και να ξέρεις ότι έχεις συνέχεια λύσεις είτε για τραυματισμούς μακριά από εμάς, είτε για κάρτες ή οτιδήποτε. Εντάξει, έτσι είναι, αλλά είπαμε, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές θέλουν και την άλλη διαχείριση. Εκεί θα σε βγάζει και μια δυσκολία διαφορετική. Αλλά είναι πολύ καλύτερο να έχεις να διαχειριστείς ανθρώπους οι οποίοι θα θεωρούν τον εαυτό τους ότι πρέπει να παίξουν και θα είναι λίγο στριμωγμένοι, ναι, παρά να μην έχει να γυρνάς στον πάγκο και να μην βλέπεις τίποτα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, η ομάδα είναι ξεκάθαρη. Έκανε τις καλύτερες μεταγραφές, τις έκανε για ένα συγκεκριμένο στόχο, να αλλάξει κατηγορία. Άρα λοιπόν, όσοι είμαστε εκεί, ούτε πολλές δικαιολογίες, ούτε πολλά λόγια. Έργα και προχωράμε. Κάτι τελευταίο, coach, και να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Από πέρυσι το επίθετο Βοσνιάδης δεν μας είναι άγνωστο. Γιατί και στις περιγραφές και στο ρεπορτάζ υπάρχει ένας τραυματοφύλακας, έτσι, μαζί με τους υπόλοιπους, και για όσους δεν το γνωρίζουν είναι ο γιος σας. Είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που συνεργάζεστε. Είναι η πρώτη φορά και γίνεται γιατί τον βρήκα. Τον βρήκα με 25-26 συμμετοχές πέρσι, βασικό τερματοφύλακα στον Ηρακλή. Βεβαίως. Τον κρατήσαν οι άνθρωποι στην καινούργια χρονιά μαζί με τον Γιώργο τον Αβάρη και, και τα άλλα δύο τα παιδιά, τον Γιώργο και τον Γρόμο. Τον βρήκα. Δεν πιστεύω ότι θα ήμουν σε κάποια άλλη ομάδα και θα τον ζητούσα να έρθει και θα έρχονταν. Είναι και αυτού η αρχή. Και πώς είναι τώρα το συνέστημα το να ξεχωρίσω τον πατέρα από τον προπονητή. Όχι, ξεκάθαρα.
εκτός γηπέδου και εκτός άλλης. Είναι αλλιώς άμα το βάλεις, άμα το ξεκαθαρίσεις, έχεις το επαγγελματίας προπονητής, βλέπει τον επαγγελματία που προσφερθεί, τα άλλα όλα είναι περιττά και έτσι θα το δούμε. Και θέλω να το δει και ο κόσμος έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι δεν είμαστε και οι πρώτοι που τυχαίνει να το κάνουμε. Βλέπουμε παραδείγματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν μετήτα. Με τον προπονητή που ρηθεί σε μια οικογένεια. Είναι ξεκάθαρο. Να είναι όπως πρέπει να είναι, να βοηθήσει την ομάδα μαζί και με τα άλλα παιδιά που είναι στη θέση του. Και είναι ξεκάθαρο ο επαγγελματίας προπονητής με τον επαγγελματία που προσφερθεί. Και να πω και κάτι άλλο, αυτό πρέπει να σταματήσουμε να το συζητάμε τώρα, γιατί εντάξει, το κάνουμε μια φορά συζήτηση, μην το επαναφέρουμε γιατί το θυμάται και ο κόσμος. Καλά, ναι, αλίμον, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτα δίκιο. Απλά ήθελα να ρωτήσω πώς είναι το συνέστημα. Δεν θα του χαριστεί τίποτα. Του ταυτόχρονου. Ναι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν μας έχει τύχει, θα το συνειδήσουμε γρήγορα. Αλλά να ξέρετε, θα κάνουμε το καλύτερο. Δεν θα υπάρχει. Εύχομαι ολόψυχα το σπίτι Βοσνιάδη να πανηγυρίζει στο τέλος την άνοδο. Και όλη η οικογένεια, η δική σας και όλη η οικογένεια του Ηράκλη, κατά επέκταση. Το εύχομαι και εγώ και στο ξεκίνημά μας να έρθουν όλοι δίπλα μας, να αγαπήσουν την καινούργια ομάδα που κάνουμε, να την πιστέψουν πολύ και να την πρόξουν, γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο. Είμαι σίγουρος ότι το τέλος θα καταφέρουμε αν επικρατήσουν όλα αυτά που είπα στην αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Να πάνε όλα καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και πριν και τώρα. Να ξαναπούμε στον κύριο Αλέκο Βοσνιάδη, τον νέο προπονητή του Ηρακλή. Πάμε γρήγορα μετά την 15-λεπτη συνέντευξη που μας έδωσε εδώ στην Ωραία Μπλε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μικρό κομψό break και επιστρέφουμε σε λίγο. Δύσκολα πράγματα, Χρήστο, δύσκολα πράγματα. Σήμερα μπήκα στην διαδικασία να βάλω σπίτι έτσι να την ακούσω λίγο. Δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, επιστρέψαμε την Dolores εννοώ έτσι, που ακούμε. Από κάτω, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, συνεχίζουμε. Είχαμε νωρίτερα τη συνέντευξη εδώ στην ώρα για μπλε του κυρίου Αλέκου Βοσνιάδη, του προπονητή του Ηρακλή, του νέου τεχνικού. Νωρίτερα είπαμε ρεπορταζιακά και για τα διοικητικά και για τα μεταγραφικά. Θα περάσουμε τώρα και στα υπόλοιπα. Θα θυμίζω τρόποι επικοινωνίας FM και το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue libero papaki yahoo.gr, το email της εκπομπής. Σας είχα πει από χθες ότι θα δώσουμε δωράκι, αλλά δεν πρόλαβα να ετοιμαστώ. Είχαμε και τη μεγάλη χρονικά συνέντευξη του coach, οπότε θα το κάνουμε από εβδομάδα και λέω από εβδομάδα γιατί αύριο δυστυχώς ώρα για μπλε δεν έχουμε, καθώς υπάρχει το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Αγροτικό Αστέρα. Τον Αγροτικό Αστέρα του Παντελή Κρυστάλη που είναι προπονητής και του Βασίλεια Μαραντίδη που είναι παίχτης εκεί και του Άγγελου Καραντασιάδη που επίσης είναι ξανά, επέστρεψε από τον Ηρακλή, ο πρώην αρχηγός του Κιανολεύκο, πλέον είναι ξανά στον Αγροτικό Αστέρα. Πάμε στο μπάσκετ, όπου εχθές ο Ηρακλής είχε μια εύκολη επικράτηση, φιλικό παιχνίδι δεύτερο. Αρχικά είχε κερδίσει το Ανατόλια ομάδα κάτωτερης κατηγορίας στο Ιβανόφιο. Χθες πήγε να δοκιμάσει σε εισαγωγικά, να τεστάρει τις δυνάμεις, ένα καλό τεστ. Με πολύ μεγάλη διαφορά έρθατε η νίκη απέναντι σε ομάδα της Α2, της ίδιας κατηγορίας. Μια από τις καλές ομάδες πέρυσι, τον Ερμή Αγιάς. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους αθλητές που συνεχίζουν, που ανανέωσαν πρόσφατα τη συνεργασία τους. Ο Μιχάλης Γιαννακίδης είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσύ? Μια χαρά, μια χαρά. Τελείωσε η προπόνηση γιατί ακούω... Ναι, μόλις τώρα ακούω βήματα. Μόλις τώρα τελειώσαμε την προπόνηση και τώρα είμαστε στα πολιτήρια σχεδόν. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ καταρχάς για τον χρόνο σου, γιατί φαντάζομαι θες να ξεκουραστείς σε λίγο. Πες μου, καταρχάς να ξεκινήσουμε με σένα. Είναι μια απόφαση που φαντάζομαι την πήρες εύκολα, έτσι? Ήθελες και η ομάδα σε ήθελε. Συνεχίζεται κανονικά μαζί ξανά στον Ηρακλή. Καλά, εννοείται ότι ήταν η πιο εύκολη απόφαση μου για να μείνω στον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και θέλω κάποια στιγμή να είμαι κι εγώ μέλος σε αυτό που έχει βάλει στόχο όλη η διοίκηση, ο προπονητής, όλοι εδώ πέρα οι πάντες, ο κόσμος όλοι, για να ανεβεί επιτέλους εκεί που αξίζει ο Ηρακλής και να είναι επιτέλους στην Α1.
Μιας και το αναφέρεις, πόσο σε στεναχωρεί και πόσο σε έχει πεισμώσει το ότι το λέμε κάθε χρόνο και ακόμα δεν γίνεται? Κοιτάξτε, εγώ επειδή τώρα τα τελευταία 3 χρόνια που ο Ηρακλής, τα τελευταία 2 βασικά, όπως αυτή να ανεβεί και πρωταγωνιστεί και στο τέλος φτάνει πάντα στην πηγή, αλλά δεν έχει πια ακόμα νερό, με στεναχωρεί πάρα πολύ. Το καλοκαίρι δηλαδή είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι και λέω εντάξει, πάλι δεν τα καταφέραμε, πάλι ο Ηρακλής δεν θα είναι Α1 και εντάξει είναι στενάχωρο και θεωρώ ότι δεν του ανήκει αυτή η κατηγορία. Ελπίζω φέτος, γιατί η ομάδα ξεκίνησε πολύ καλά, κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά με τον προπονητή. Mm-hmm. Ελπίζω φέτος ο στόχος μας να επιτευχθεί. Τι δεν είχε η ομάδα που πρέπει να έχει φέτος? Και δεν μιλάω για ρόστερ, για παίχτες, αυτά είναι αγωνιστικά, τα ξέρει ο coach, τα ξέρετε εσείς. Ναι. Τι έλειπε θεωρείς που πρέπει να έχετε φέτος? Γιατί κακά τα ψέματα, άμα τα βάλουμε κάτω, σε αυτά τα 2 μάτς με τον Απόλλωνα Πατρών έγινε όλη η δουλειά, έτσι. Ναι, βασικά... Που κουβαλούσατε τις σίτες, στο δηλαδή. Στο ένα μάτς. Στο Ιβανόφιο, ναι. Από το πρωτάθλημα, ναι, μες στην έδρα μας. Δεν ξέρω αν έλειπε κάτι και το έχουμε βρει φέτος. Αυτό πάντως που έχουμε φέτος είναι ότι η ομάδα λειτουργεί, όπως έχει πει και ο Ουρβοντής, σαν ομάδα. Και θεωρώ ότι το κλειδί μας θα είναι αν αυτό το κρατήσουμε και μέχρι τέλος. Δηλαδή, ξεκινάμε το πρωτάθλημα 9-10 Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μέχρι όποτε τελειώσει πρέπει να είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά, ενωμένοι. Μέχρι τέλος, ακόμα και στα δύσκολα που αν θα έρθουν δύσκολα, εκεί θα πρέπει να μείνουμε πιο πολύ ενωμένοι, να είμαστε μαζί. Και θέλουμε να δώσουμε επιτέλους και στον κόσμο μας μια μεγάλη ευχαρίστηση. Την ομάδα πώς τη βλέπεις ως πιο παλιός πλέον, γιατί είναι η τρίτη χρονιά που συνεχίζεις, Ναι, είναι η τρίτη χρονιά. Έχουν έρθει καινούργια παιδιά, όπως οι δύο ξένοι, και ο Σοκ και ο Σέσκους, και οι υπόλοιποι που ήρθαν πρώτη φορά στην ομάδα. Ναι, καταρχήν να πω ότι και τα 3 χρόνια δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει ο Ηρακλής, αλλά έχει φέρει ξένους τα οποία είναι πολύ καλά παιδιά, είναι διαμάντια. Mm-hmm. Και φέτος και οι δύο οι ξένοι είναι πολύ καλοί, έχουν μπει ήδη για τα καλά μέσα στην ομάδα, δηλαδή είναι πολύ ευχάριστοι τύποι και είναι και πολύ καλοί παίχτες. Θεωρώ ότι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Και ο Σάββας που ήρθε και ο Σταμάτης ο Μπένας. Θεωρώ και τα παλιά παιδιά που έχουμε μείνει όλοι. Θεωρώ αυτό που είπα και πριν, ότι λειτουργούμε σαν ομάδα και πρέπει αυτό να το κρατήσουμε μέχρι τέλος. Το καλό είναι ότι ήρθε και ο Γιώργος ο Γιαννουζάκος, ο οποίος και αυτός βοηθάει πάρα πολύ εξωαγωνιστικά σε όλα τα πράγματα. Η διοίκηση είναι πάντα δίπλα μας και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο... στο οποίο δεν έχουμε εμείς οι παίχτες κανένα παράπονο και ελπίζω, το ξαναλέω, το τονίζω, ελπίζω και θέλω βασικά η ομάδα με αυτή τη δουλειά που κάνουμε να συνεχίσουμε έτσι, να βελτιωνόμαστε ακόμα πιο πολύ, δηλαδή και το καλύτερο να έχουμε πιάσει την καλύτερη απόδοση, δεν θα πρέπει να παβόμαστε, αλλά θα πρέπει να δουλεύουμε ακόμα πιο σκληρά για να μπορέσουμε να πιάσουμε ακόμα καλύτερη απόδοση. Mm-hmm. Όσον αφορά το χθεσινό φιλικό, εμείς το αποτέλεσμα ξέρουμε, πολύ εύκολη νίκη, δεν ξέρω τι κρατάς από αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Σίγουρα ήταν ένα δυνατό φιλικό γιατί ήταν και με ομάδα που και εκείνη έχει βάλει κάποιους υψηλότερους στόχους σε σχέση με πέρσι, η Αγιά. Αυτό που κρατάω είναι ότι μπήκαμε πολύ δυνατά, παίξαμε πολύ σκληρά και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα παίζουμε και στους επίσημους αγώνες. Μακάρι. Το ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Καλή ξεκούραση. Να ευχηθώ και καλό δείπνο γιατί ξέρω ότι σας περιμένει ένα καλό μαγαζί ενός καλού φίλου του Ηρακλή που θα είστε όλοι μαζί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλή δύναμη Μιχάλη, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, γεια σας. Μιχάλης Γιαννακίδης, ένα από τα παιδιά που παρέμειναν φέτος στην ομάδα.
στη λίστα των ανανεώσεων του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη μαζί με τις προσθήκες. Χθες ο κύριος Καλανταρίδης εδώ στην εκπομπή έλεγε ότι αν και ασχολείται πρωτίστως με την εφηβική ομάδα και με τις ακαδημίες, ότι δεν αποκλείεται να γίνει μία ακόμα μεταγραφή στο μπάσκετ. Είδαμε μήπως προκύψει αυτή στο μέλλον. Τα φιλικά βέβαια είναι να είχαμε να λέγαμε, έτσι. Βγαίνουν συμπεράσματα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν βγαίνουν συμπεράσματα. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως και να έχει, είναι φιλικό. Με όσους πόντους και να κερδίσεις, άμα δεν είναι επίσημο, άμα δεν καίει η μπάλα, άμα δεν έχεις δρόση φύλλο αγώνα μπροστά σου, να το λαχταράς να το πάρεις, είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Αποτελεί πολύ κουραστικό και για μένα και για εσάς, φαντάζομαι, για τον μπάσκετ, να λέμε κάθε Σεπτέμβρη τα ίδια. Γιατί 8 Σεπτέμβρη δες τώρα τα ίδια λέμε. Και να ανεβεί ομάδα, και να ανεβεί ομάδα, και να ανεβεί ομάδα. Θυμάμαι πέρυσι τέτοια περίοδο, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής εδώ έλεγε ότι αν δεν ανεβούμε, να πέσουμε όλοι στη θάλασσα. Δεν έπεσε κανένας. Θυμάμαι και αθλητές του Ηρακλή, της περσινής ομάδος, που έλεγαν το ίδιο, ότι δεν μπορούν να φανταστούν τον Ηρακλή, δεν θα είναι στην Α1. Το Περιστέρι ανέβηκε. Απευθείας, ο Ηρακλής πήγε στα μπαράς και έκανε αυτό που έκανε. Και επειδή οι μπασκετόφατσες του μπασκετικού κόσμου, αυτοί που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, λένε ότι ήδη ο Ιωνικός έχει ανέβει απευθείας, μην το ζήσουμε πάλι το έργο των μπαράζ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Χρωστάω μήνυμα στο φίλο μου τον Γιώργο, πολύ καλός ακροατής της ώρας για μπλε χρόνια τώρα, από... ο οποίος δεν ξέρω αν με ακούει σήμερα, γιατί εχθές κατά τη διάρκεια της εκπομπής που είδα το μήνυμα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω και να με συγχωρέσει, το mail του πιο συγκεκριμένα. Ξέρεις τι κάνει αυτός, όλο το χειμώνα μου γράφει καλησπέρα από την εξωτική και καλοκαιρινή ευκαρπία που έχουμε βάλει τις ξαπλώστρες κτλ. Τώρα που είναι καλοκαίρι, γιατί είναι καλοκαίρι ακόμα, όποιος, επαναλαμβάνω, πει καλό χειμώνα, θα τον πάρει και θα το σηκώσει. Βούρδουλα. Κανονικά, Χρήστο, έτσι όπως το κάνεις. Δηλαδή, είναι 6 Σεπτεμβρίου και έχουμε, ρε φίλε, καιρό που δεν έκανε ούτε τον Ιούνιο, ούτε τον Ιούλιο. Σωστά? Σωστά. Και όποιος έχει άδεια Σεπτέμβριο, ο πρώτος μάγκας είναι. Γιατί κάποτε τους κορεδεύαμε. Έλα, ρε Σεπτέμβριο, έχει βροχές, πας να πάρεις άδεια. Και τώρα είναι πρώτη μάγκες. Τι έλεγα, ναι, για τον φίλο τον Γιώργο, που μου γράφει τώρα και με τρολάρει φυσικά, μετά από αρκετό καιρό, καλησπέρα από το χιονοδρομικό κέντρο Ευκαρπίας. Κλέιτον λέει, μας έχεις κουράσει χρόνια τώρα, καλά είσαι εκεί που είσαι, χίλια χρόνια Ηράκλης. Η αλήθεια είναι ότι και άλλες φορές ήταν αρθή, γι' αυτό μάλλον το λες, φίλε μου Γιώργο. Δεν ξέρω αν φταίει απαραίτητα αυτός. Κάθε φορά που ήταν αρθή προτιμούσε τα λεφτά, κυρίως της Τουρκίας. Αλλά το είπα και χθες, ότι αν έρθει, βάσει των στατιστικών, των περσινών, μια χαρά είναι. Δηλαδή, ok, 35, αλλά τι 35, γιατί στα 35 του, πριν λίγους μήνες, όχι πριν 15 χρόνια, πριν λίγους μήνες, στη Β' Εθνική Τουρκίας είχε 32 συμμετοχές, 5 γκολ, 7 assist. Δεν το λες και λίγο. Ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή όσον αφορά τα διαρκείας, διευκρινιστική. Λοιπόν, η προσφορά που αφορά τα άτομα αμαία για την απόκτηση εισιτηρίων διαρκείας ισχύει μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, προσέξτε, κατά την ώρα της λειτουργίας των γραφείων στη Μίκρα, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η αγορά εισιτηρίων διαρκείας από άνεργους με έκπτωση 50% συνεχίζει να ισχύει και μετά την Παρασκευή. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2311-829-171, το ξαναλέω, 2311-829-171, μέχρι αύριο από τις 10 ως τις 6 για τα άτομα αμαία, και από εβδομάδα συνεχίζεται κανονικά η προσφορά το 50% για τους ανέργους. Και προς το τέλος της εκπομπής να αναφερθούμε και στα υπόλοιπα τμήματα, είναι οι μέρες ανακοινώσεων για εγγραφές και τα λοιπά, για παράδειγμα και στο Πόλο και στη Συγχρονισμένη Κολύμβηση και στις Ακαδημίες του Μπασκετικού Ηρακλή, το τελευταίο πρόσφατα το αναφέραμε. Για τη Συγχρονισμένη Κολύμβηση, που φέτος, μην το ξεχνάμε, πήρε πρωτάθλημα Ελλάδος,
Ναι, Χριστό μου, αν ήταν αλλού, αυτά δεν τα μετράνε. Αλλού δεν τα μετράνε αυτά. Αν τα πάρουν βέβαια οι ίδιοι, οι αλλού, θα το κάνω πρώτο θέμα. Αλλά επειδή το έκανε ο Ηρακλής, εντάξει, πω, δεν πειράζει. Επειδή το έκανε ο Ηρακλής, κοροϊδεύουν. Πώς κοροϊδεύουν το βόλεϊ παλιά, έτσι κοροϊδεύουν τώρα και τη συγχρονισμένη. Πώς κοροϊδεύαν το ράγκμπι που τρία χρόνια ο Ηρακλής πήρε ράγκμπι πρωτάθλημα Ελλάδος. Που αυτοί είναι τίτλοι, έτσι. Δηλαδή, όταν έρθει ο Ηρακλής και σου πει, ως σύλλογος έχω 100 και τίτλους, θα πει πού ρε φίλε, ενά ρε φίλε που. Ή είσαι σύλλογος ή δεν είσαι. Άμα είναι, κάνε ένα ποδόσφαιρο και κλείστε όλα τα άλλα. Έτσι δεν είναι, Χριστό μου. Λοιπόν, οι εγγραφές συνεχίζονται για το τμήμα συγχωρισμένης κολύβησης. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6951-408-100 και μέσω της σελίδας. Προγράμματα αρχαρίων στην κλειστή πισίνα του Εθνικού Κολυβητηρίου, Δευτέρα με Παρασκευή 4 με 5.30, Σάββατο 2 με 3.30. Τα ερακλάκια εδώ της πισίνας και να πάμε στα άλλα ερακλάκια της πισίνας. Περίμενε να τα βρούμε και αυτά. Γιατί είδα και αλλού που είναι ρε παιδιά. Ναι, το βρήκα γι' αυτό. Λοιπόν, για το πόλο του Ηρακλή, για εγγραφές στο τμήμα Ηρακλής Water Polo 2310-207-715 και 6986-326-407 ο υπεύθυνος ο κύριος Παντελής Χατζηκυριάκος 6986-326-407. Καλησπέρα στην Νατάσα που μου γράφει Γιώργο καλησπέρα, δεν σε άκουσα πριν, θα αποκτηθεί επιθετικός αντίπαλος Τακού. Αν αποκτηθεί ο Κλέιτον φαντάζομαι πως όχι. Γιατί με Περόνε, Ρόβα και Χασομέρι αν έρθει ο Κλέιτον η ομάδα γίνεται κάτι παραπάνω από κομπλέ. Ο Κλέιτον μπορεί να παίξει και δεκάρι, μπορεί να παίξει και κρυφό φορ, μπορεί να παίξει και πλάγια, μπορεί να παίξει και στην περιοχή όπου θες μπορεί να παίξει. Αν δεν έρθει ο Κλέιτον δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Για τον Παστακό τοποθετήθηκα νωρίτερα. Γιατί ο ίδιος και πέρυσι και φέτος, ειδικά φέτος, πριν τρεις μέρες έγραψε στο προφίλ του It's coming home. Και έβαλε τον εαυτό του με τη φανέλα του Ηράκλη. Και πάει σήμερα και λέει αυτά που λέει. Και χαλά τη μεταγράφη. Καλησπέρα Βαγγέλη μου. Καλησπέρα. Θα μου τα πεις, θα μου τα πεις. Θα θέλαμε να περιγράψουμε το Σάββατο Ηρακλής Λάρισα. 5:30 Καφτανζόγλιο. Δεν θα γίνει ποτέ. Ούτε στα 1000 δέντρα, 100 δέντρα που λέγεται εκεί το γήπεδο της Λάρισας. Κάτι δέντρα τέλος πάντων. Ούτε εκεί θα γίνει. Μάλλον κακό είναι αυτό. Θα ήθελε και ο κύριος Βοσνιάδης να δει την ομάδα. Να βγάλει, γιατί άλλο να τους βλέπεις προπονείς και άλλο να τους βάλεις με αντίπαλο σε κανονικούς ρυθμούς. Όπως και να έχει, είναι κακό από πολλές απόψεις, από πολλές πλευρές. Θεωρώ ότι θα κοβόταν και διαρκείας το Σάββατο στο Καφτανζόγλιο με τον κόσμο που θα πήγαινε να δει αυτό το φιλικό. Δεν θα γίνει αυτό το φιλικό, οπότε επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας θα είναι και επίσημη την άλλη Κυριακή. Αύριο είναι η κλήρωση του κυπέλου, όπου οι ομάδες της Β' Εθνικής θα μπουν στην κλήρωση με τις ομάδες της Τρίτης Εθνικής. Ο Ηρακλής θα παίξει με μια ομάδα Τρίτης Εθνικής εκτός έδρας. Και αύριο θα μάθουμε αντίπαλο. Αύριο δεν έχουμε δυστυχώς ώρα για μπλε, λόγω του φιλικού του Άρη με τον Αγροτικό Αστέρα, επαναλαμβάνω. Οπότε, πρώτα Θεός, Δευτέρα. Ακολουθούν οι μαρμίτες. Ήρθαν εδώ, είναι. Πού είναι, για να τους δω, για να τους δω. Ο ένας ήρθε. Μαρμίτα. Τον κατηγορώ. Χαμήλωσε λίγο τη μουσική. Τον κατηγόρησα τον Τρέγια. Όχι τον κατηγόρησα. Κατέγραψα χθες ότι ο Τρέγιας φορούσε κυτρινό μαύρο μπλουζάκι και σήμερα πήγε και με έβαλε ροζ ρε φίλε. Δηλαδή σε παρακαλώ. Ενώ ο άλλος τα μπλε γυαλιά τα διατηρεί. Τα διατηρεί τα μπλε γυαλιά. Και η Παλέρμο φοράει ροζ. Και η Γιουβέντους κάποια στιγμή, ναι. Και η United προχθές ροζ φορούσε. Ούτε εγώ. Έτσι, έτσι. Κορίτσια, πού είστε, έχω ακριβή νούμερα για το Καφτατζόγλιο που με ρωτήσατε. Έκανα έρευνα. Θα σας τα πω, θα σας τα πω. Τώρα θες να σας τα πω. Τώρα τι νόημα έχει, ρε φίλε. Δεν αφορά την ώρα για μπλε αυτό. Α, θες να σε κάνω πάσα. Θες να σε κάνω... Όχι ρε, αυτό που θες δεν αφορά τη... λοιπόν, στο από εκεί το πέταλο,
που είναι η οπαδή του Ηρακλή, έτσι στη θύρα 10 που ήταν κλειστό, 6.800. Το από εδώ, 7.200. Και βάλε και τα δύο, την απέναντι και την από εδώ. Σύνολο 27.770. Είναι τα νούμερα του σταδίου αυτά, έτσι, επίσημα πράγματα. Πω πω, τι τους έχω κάνει τώρα, θα γίνει μετά πανηγύρι. Ράδιο Μαρμίτα ακολουθεί στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Καλό βράδυ.